Πάμε λοιπόν τώρα στην ομάδα που όλοι θέλουμε να συζητήσουμε για το τι θα κάνει στη φετινή σεζόν, τη σεζόν 2023-2024. Την ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα να αποδείξει κανέναν. Είναι η ομάδα τη δεκαετία προηγούμενη, ξεκάθαρα. Είναι η Golden State Warriors. Είναι η ομάδα η οποία έχει τον πιο σκληρό πυρήνα παιχτών. Έτσι πλέον έχει του πιο πεπαλαιωμένου παίχτε στο franchise του που έχουν μείνει. Έχει παίχτε δηλαδή από το 2007, τότε έγινε draft ο Steph Curry, και το 2009, τότε έγινε draft ο Clay Thompson, και το 2011, τότε έγινε draft ο Draymond Green, νομίζω. Έτσι του πήρανε. Ο Harrison Barnes έπεσε υπερπίστος και πατρίδος τότε στην ανταλλαγή του Kevin Durant. Και μιλάμε για τους Warriors, τους πρωταθλητές τους προπέρσινους. Βεβαίως. Οι οποίοι φέτος έχουν κάνει μια σημαντική κίνηση, την εξής. Φέρναν τον Chris Paul. Φέρναν δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος όπου πηγαίνει έχει κάνει ομάδα καλύτερη από την προηγούμενη σεζόν. Γεγονός. Αυτό είναι ένα γεγονός ως τώρα. Πρωτάθλημα όμως. Το χαρμόσυνο γεγονότο. Πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ποτέ. Έχει πάει μία φορά σε τελικούς πρωταθλήματος το 2021 με το Phoenix Suns. Και γενικότερα είναι ένας Hall of Famer, δηλαδή, μας σταματούσε τώρα την καριέρα του. Point guard. Point guard, ναι, κτλ. Έχουν παίξει στα φιλικά, έχουν κάνει και παιχνιδάκια και με τους Lakers διάφορα, έχουν δώσει διάφορα highlights. Με το Sacramento παίξαν. Θα δούμε τώρα αναλυτικά το ρόστερ τους. Γενικότερα υπάρχει μια φοβερή αισιοδοξία, αν και η είδηση του πιεστηρίου είναι ότι εχθές, αυτό που διάβαζα και μπορεί να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, είναι ότι ο Clay Thompson δεν βρίσκει άκρη στην ανανέωση του συμβολέου του με τους Golden State Warriors. Και εδώ έχουν αρχίσει να μπαίνουν τα ερωτηματικά για το αν, κατά πόσο. Και εφόσον θα βγάλει τη χρονιά στην ομάδα ή γενικότερα θα έχει happy end αυτό το φινάλε με τους διόσκουρους που θα έλεγε και κάποιος Έλληνας περί... Οποιοςδήποτε Έλληνας πήγε. Ναι, speaker για τους Κάρι Κλέι, Στεφ και Κλέι. Και γενικά περιμένω να μου πείτε κι εσείς το τι περιμένετε να δείτε, πώς περιμένετε να το δείτε και προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Λοιπόν, σ' ακούω Γιάννη. Αρχικά εγώ θα πω ότι τη χρονιά του τίτλου είχαν 53 νίκες, πέρσι πέσαν 44, ναι. Και βγήκαν έκτη. Απευθείας playoffs. Εκτός έδρας ρεκόρ, παρακαλώ. Εκτός έδρας ρεκόρ, τώρα περίμενα. Θα πάει να περιμένεις. Ωραία, εντάξει. Δύο νίκες, όχι. 11-30. Α, μια χαρά. 11-30. Υπερβολικό ήταν. Στη regular season. δεν ήταν καλά τα πράγματα εκτός έδρας. Αυτό. Ο Γιάννης τώρα να μας πει τις κινήσεις. Καλά. Τις κινήσεις. Δεν ξέρω πώς κάνανε. Δεν κάνανε και πολύ. Κάνανε. Λοιπόν, ποιους χάσαμε. Αρχικά χάσαμε τον Μπουλ. Στο τρέγγι. Δεν έκλαψε κανένα. Όχι. Κόπα, κάτσε. Κάποιοι κλάψανε εδώ πέρα γιατί φέραμε τον Chris Paul στη θέση του και εκεί φέραμε. Είχαμε ένα παίκτη ο οποίος υποτίθεται τον είχαμε build-up, ας πούμε. Έχασε. Έχαμε build-up ότι θα είναι ο συνεχιστής των Dubs. Κάναμε cash out και φέραμε τον Chris Paul. Ο γυναικείος πληθυσμός του Bay Area. Έχω την αίσθηση ότι από την ομάδα μέσα. Δεν στεναχωρήθηκε κανείς. Έκατσα πίσω με πίσω. Αυτό ότι είναι ήταν εκτός κλίματος. Άλλο που παγιό Βαγγέλιο. Εγώ τώρα μιλάω για τον κόσμο. Ο κόσμος. Χάσαμε επίσης τον Ντόντι Ντεβιτσέντζο, όπως είπες, Βαγγέλιο, ο οποίος πήγε στην ομάδα της καρδιάς σου, η New York Knicks. Χάσαμε μαζί με τον Jordan Poole, χάσαμε τον Patrick Baldwin, ένα τεσσαροπεντάρι που είχαμε επενδύσει αρκετά, να ξέρετε. Ο οποίος σας το είπα και στο preview της Washington. Μαζί σε αυτό το trade χάσαμε και τον Ryan Rollins, ο οποίος δεν έπαιζε ποτέ. Επίσης, ένας παίκτης ο οποίος τον υπογράψαμε πέρσι με την πεποίθηση ότι θα συνεισφέρει και δεν πήγε καλά. Ο Jamaica Green αποδεσμεύτηκε. Έμεινε ελεύθερος. Μας άφησε με τα highlight εκείνο του παιχνιδιού που έκανε παπάδες και δεν βάζει τίποτα, ξέρω. Δεν έχει βρει συμβόλαιο ακόμα. Ο Ty Jerome σηκώθηκε και πήγε στο Cleveland. Μήπως πάρει λίγο χρόνο ακόμα περισσότερο. Επίσης, ο Anthony Lamb, ο undrafted free agent, ο οποίος είχε βγάλει πάρα πολύ καιρό. Fantasy darling. Ναι. Είναι ακόμα ελεύθερο. Δημοφιλές waiver pick-up. Μπορεί, άμα χρειαστούμε έτσι, ένα κενό, να τον υπογράψουμε και πάλι. Σα Celtics εννοείς. Όχι. Σαν κομμαστεί. Λοιπόν, και φυσικά, ο Andre Iguodala, ο Iggy. Είναι στο προπονητικό team. Ναι, σταματάει τον μπάσκετ. Α, ναι. Είναι στο ξεκίνησε τη χρονιά πέρσι σαν παίκτη. Ναι, είναι στο προπονητικό team πλέον και επίσημα. Ναι. Και τέλος πάντων είναι και business mogul επίσης. Ναι. Mogul. Mogul. Ναι. Είναι με, είπες, με είναι tech companies εκεί πέρα στο Silicon Valley. Α, ναι. Αυτό είναι ο σωστός AI. Ναι, ωραίος ναι, ο Iggy. Αυτό είναι ο artificial intelligence. Δεν μου λες, εγώ θα βάλω και σε απόλυση στο Wiseman. Που είχε γίνει ανταλλαγή πέρσι. Okay. Γιατί ουσιαστικά έχει μια αποτυχία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι φέραμε τώρα πέραν του Chris Paul. Όπως σας είπα και πριν, υπογράψαμε σε συμβόλαιο τον Darius Saric. Ο οποίος στα φιλικά φαίνεται να κολλάει με αυτό που κάνουμε. Θα παίξει πεντάρι. Ναι.
Εννοείται. Σαφώς. Λοιπόν, επίσης φέραμε τον Κόρι Τζόσεφ από το Ντιτρόιτ. Εμπειρία. Φουλ βετεράνος. Επίσης φέραμε αμινούλα. Έτσι, sneaky. Τζαβόντε Γκριν. Ποιος δεν ήταν στους Bulls. Πάντα ήταν εκείνος ο παίκτης ο οποίος θα σου βγάλει έτσι κάποια καλά πεντάλητα. Τίμιος, τίμιος, τίμιος. Πολύ τίμιος. Επίσης, μαζί με τον Κόρι Τζόσεφ από το Ντιτρόιτ, κάναμε έτσι μια άλλη κίνηση έτσι, για να τους ζευγαρώσουμε τους... Τους παίχτες έτσι με τους παιγμένους. Τους πρώην πίστονς, ε. Τους... από καλή κουλτούρα. Ρόντνι Μαγκρούντερ. Καλά ξεκουμπίδια λέει ο Βίδωνας. Προχωράμε. Λοιπόν. Επίσης φέραμε τον Τζέιμς Ρόμπινσον. Τον Τζερόμ Ρόμπινσον, συγγνώμη. Ο Τζέιμς Ρόμπινσον έγινε. Τον Οσμάν Γκαρούμπα από το Χιούστον. Πήρε τη Ζάνιας αυτό. Έτσι. Τον κόψανε εδώ. Λοιπόν, και φυσικά τον το Ρούντι Γκέι. Έτσι, λίγο ακόμα έτσι παλαιούρας από τη Γιούτα. Τι κάναμε τώρα, τα βασικά που κάναμε όμως ήταν το draft. Γιατί φέραμε την, έτσι, τον έρωτα μας με τον Γιάννη. Διαμαντάκια νομίζω, φέραμε. Από τη Σάντα Κλάρα, έτσι, μερικές ώρες δρόμου, ξέρω εγώ. Σαφώς. Τον Μπραντίνε Ποντζιγκέμσκι. Σκόρερ ολικής, καλό πασέ, καλό σουτέρ. Ένα γκάρντ που θα παίξει ρόλο. Θα ρωτάω αμέσως, θα παίξει αυτός. Ναι, θα παίξει. Θα παίξει. Και φυσικά. Με το Steve Kerr θα είναι DiVincenzo τύπο αυτό. Έπαιξε τον DiVincenzo. Πιο κοντούλη λίγο. Ναι, αλλά νομίζω θα παίξει. Παιδιά, μιλάμε για το Steve Kerr. Θα παίξει. Θα παίξει. Είχε λοιπόν. Διάλειμμα. Χίστε το λέω. Είχε ένα προπονητή για το φούτμπολ, θα σα μιλήσω, δεν πειράζει, θα καταλάβετε. Είχε ένα προπονητή, η Washington στα 70s, που λεγόταν Allen. Ναι. Έχει πεθάνει ο άνθρωπο. Έκανε μεγάλη πορεία. Πήγε την ομάδα στο Super Bowl μία φορά που χάσανε από του Dolphins και τα διευθύνσει του. Και έκανε φοβερέ νίκε. Είναι ο πιο πολύ νίκη προπονητή στην ιστορία. Ναι. Σε νίκε είδε, δηλαδή μέχρι που έκανε τώρα τα απέτυχα. Έδινε όλα τα draft picks. Και δεν έπαιζε ποτέ rookies. Ναι. Έπρεπε δηλαδή να είσαι τριτοετή, τετατοετή στο NFL για να παίξει. Αυτό είναι ο Steve Kerr. Ναι. Ο Steve Kerr είναι ο Paul Allen του 2020. Έχει μια φοβερή απέχθεια στου rookies. Και στους νέους παίκτες. Δεν μπορεί να τους κάνει να τους ενσωματώσει μέσα στο σύστημά του. Και αυτός, ο παίκτης που λέτε, τον ψάξαμε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι τις εκπομπές που είχαμε κάνει για τον draft. Είχε πάρα πολύ ωραίες προκαταλήψεις και σας είπα, θεωρητικά ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα. Πρακτικά δεν τον βλέπω να μπαίνει μέσα. Μακάρι να βγω ψεύτης. Στα φιλικά πάντως. Ναι, τζάμπα είναι. Πολύ βασικό μέρος της. Τι έχουν να προτείνουν. Τέλος πάντων, πήρανε τον undrafted Γιούρι Κόλινς από το St. Louis. Okay. Αλλά τι γίνεται τώρα. Πήρανε. Και ίσως το μεγάλο στυλ του draft, όλοι όσοι μας παρακολουθούν ξέρουν ποιο μιλάμε. Τρέισι Τζάκσον Ντέιβις, ψηλός όπως τα παίρνει. Ο οποίος, Βαγγέλη μου, θα είναι στο rotation. Έχω δει. Θα είναι στο rotation day one. Θα είναι στο rotation. Και τώρα παίζει αρκετά. Day one. Ωραία, τον πάρουμε στο fantasy. Ωραία, να σα πω. Αυτό είναι. Fantasy, ωραία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Θα το κάνουμε. Ερώτηση πρώτη, Ζαν. Το segment μετά, αλλά αυτό είναι. Ερώτηση πρώτη, Ζαν. Ο Πόλ είναι βασικός. Τι να πω ρε φίλε, θα είναι βασικός, ναι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή, μετά από... Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι ο Κρις Πόλ πρέπει να ξεκινήσει από τον πάγκο. Δηλαδή, είναι τον πάγκο. Έχετε τον πάγκο. Πρέπει να. Αλλά, επειδή είναι αυτός που είναι ο Κρις Πόλ, που έχει τόσο μεγάλη, έτσι, μεγάλο... Ήγκο, ναι, πολύ μεγάλο ήγκο. Δεν δέχεται να το κάνει αυτό, φαίνεται, και δεν θα μπουν στη διαδικασία και οι Warriors να το δυσαρεστήσουν. Οπότε συμβιβαζόμαστε όλοι με τον Chris Paul στο 1 και τον Steph Curry στο 2. Και τον Clay Thompson στον πάγκο. Το 3. Ναι. Έτσι θα πω. Στο 4 Andrew Wiggins. Στο 5 ο Draymond Green. Ή ο Looney μέχρι να επιστρέψει ο Draymond Green. Ο Draymond Green είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν θα ξεκινήσει τη χρονιά υγιής. Αλλά θα επιστρέψει σύντομα. Δηλαδή μέσα στον πρώτο μήνα θα έχει διαγύρει. Όχι, θα είναι σχεδόν από την αρχή. Επίσης, κάνει θράψη αυτόν τον καιρό, όπως πάντα, ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Θράψη. Μπορείτε να έχει μέσο όρο 25 πόντους. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ένας παίκτης που έχει κάψει τη γούνα όλων μας. Στο reality, στο fantasy, στις προσδοκίες, στις προβλέψεις, στην κάμερα κτλ. Μετά από 2 χρόνια να συνεχίζει να έχει τόσο hype. Δεν είναι τώρα αυτό εδώ που είπατε, συνεχίζει να κάνει θράψη κτλ. Όπου κοιτάξετε, εκπομπή για φάνταση, εκπομπή για reality, προβλέψεις για τη χρονιά. Όλοι δίνουν ότι θα είναι factor, σημαντικός παράγοντας στην εκπληκτική πορεία που θα έχουν οι Golden State Warriors. Με αυτό το θέμα. Είναι ότι άμα πάρει σαν δεδομένο ότι οι Warriors το πάνε καλά,
ένας από τους βασικούς λόγους που θα πάνε καλά θα είναι επειδή ο Τζόναθαν Κουμίνγκα επιτέλους θα τους έχει βγει. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης. Δεν γίνεται αλλιώς. Ή θα παίξει ο Άντρι Ουίγγινς, θα επιστρέψει, ξέρω εγώ, στη φόρμα του τελικούς του 2022 ή θα πρέπει να παίξει ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Επίσης, δεν υπάρχει άλλη ομάδα από όλες όσες έχουμε κάνει preview που να έχει τόσο περίεργες και mixed αντιδράσεις για το ποια θα είναι η πορεία της μέσα στην κανονική περίοδο. Mm-hmm. Και πάμε λοιπόν στην ώρα της κρίσης. Ακούω τι προβλέπετε. Γιάννη, τι προβλέψεις. Μην ξεχνάμε επίσης, πέραν αυτών, ότι θα είναι ο Γκάρι Πέιτον μέσα στο rotation φέτος, από την αρχή. Ναι. Που είναι πολύ βασικό για την άμυνα. Έτσι τον πήραν, ξέρω εγώ, όταν στα μέσα. Και εγώ τον είδα πάρα πολύ καλό πέρσι. Το Μόζε Μούντι στα playoff ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραία. Εκεί που λες Κουμίγκα, βάλε και το Μούντι. Τα ίδια πράγματα είναι. Πάντα ναι, είναι. Ο Μόζε Μούντι δεν έχει hype. Και πάει έτσι. Τι λες, έχει, δεν έχει τόσο hype. Δεν είναι underrated. Και πέρσι το ίδιο ήταν. Τι κάνανε πέρσι και πρόπερσι αυτοί. Σου 53 νίκες πρόπερσι, 44 πέρσι. Φέτος τους δίνουν 48,5 να κάνουν 49 νίκες. Τους δίνουν δηλαδή να βελτιώσουν το ρεκόρ τους με πέρσι έτσι ώστε να η προφητεία του Chris Paul να βγει αληθινή. Ωραία, λοιπόν, για ποιο λόγο τον πήραμε τον Chris Paul νωρίτερα. Είναι ξεκάθαρο ο λόγος, το είπαμε κιόλας. Ότι σίγουρα επειδή έχουμε συνηθίσει να παίζουμε μόνο με έναν τρόπο σε όλη την εποχή αυτή του Kerr, στους Kerr, Curry, Green και Thompson, θέλουμε κάποιον ο οποίος να μπορεί να παίξει κάτι άλλο. Φέραμε τον Chris Paul γιατί έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να παίξουμε περισσότερο pick and roll και επειδή σίγουρα η εμπειρία του Chris Paul δεν θα μας αφήσει να κερδίσουμε μόνο 11 παιχνίδια του Zenas. Όταν λοιπόν μια ομάδα... Οπότε, από τα 11, άμα ανέβει στα 20, τσουκ, 44 πήγε στο 50. Όταν λοιπόν μια ομάδα... Η οποία είναι ψημένη 15 ολόκληρα χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο παίξηματος. Γιατί και ο Τζάκσον εκεί ήταν. Εκεί βολόδινε και ήρθε μετά ο Κέρ και πήραν το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και παίζει με ένα μόνο τρόπο. Με τις περίφημες πάσεις, με τα split outs, με τα μικροπασίματα και με το τρίποντο. Και εμπιστευόμαστε τους δύο σου τέρμα όπου να είναι κτλ. Και όχι με το pick and roll που λες εσύ. Το αποφασίζω να το κάνω αυτό. Year 10 ή year 12. Ακολουθεί η πολύ ωραία φράση που λέμε: καλά θα πάει αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, τότε τι παίξει. Τώρα, αν μου πει. Ότι ο Chris Paul δεν είναι καλός στο pick and roll. Θα πω ότι είναι φιλή κάτι. Όχι, είναι πολύ καλός ο Chris Paul στο pick and roll. Και ο Steph Curry είναι πολύ καλός στο pick and roll. Το είδαμε πέρσι με το Sacramento. Δηλαδή, όταν θέλει να παίξει πολύ pick and roll, το κάνει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Το θέμα είναι εδώ πέρα θέμα χημίας. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος είναι παραδοσιακός αντίπαλος αυτής της ομάδας. Φοράει τα χρώματά τους. Υποτίθεται είναι rivals. Μιλάμε τώρα για. Από πιτσιρικάδες rivals. Ο Κάρι με τον. Τον έχει ρίξει κάτω με τρίπλες, μετά έχουν λογοφέρει. Ναι, κυρίως τα χρόνια που ήταν στους Clippers. Και πέρσι, ναι, Clippers, και πέρσι πρόπερσι, ο Κάρι τον είχε τρελάνει στο Trust Talking. Αλλά και στους καλά, δεν είμαστε back to 2014. Στους Rockets εκείνα τα playoffs, ναι. Δεν είμαστε back to 2014, δεν είναι λέει πλέον. Δεν είμαστε το 2014. Αλλά πλέον είδες πώς τα έφερε η ζωή και είμαστε συμπαίκτες. Και πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, δεν συμβουλεύτηκε κάποιο. Ο General Manager δεν συμβουλεύτηκε το Steph Curry αν θα φέρει τον Chris Paul. Απλά του είπε καλημέρα, θα το βλέπει από την τρία σου όλη συνέχεια. Το συμβουλεύτηκε σίγουρα. Εγώ άλλο θέλω να σα ρωτήσω, παιδιά, πείτε μου. Έτσι. Ωραία. Ας το κάνουμε τώρα. Επίσης, μην ξεχνιόμαστε. Ο Steve Kerr δεν έχει υπογράψει νομίζω ακόμα συμβόλαιο. Ο Bob Myers σταμάτησε. Σταμάτησε. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον θα είναι κάποιο σχολείο. Κάτι. Ναι, ναι, ναι. Και πλέον είναι ο. Ποιος είναι, ο... Σαν general manager. Μακλίν. Όχι ο Μακλίν. Ο Μακλίβι. Σκάλωσε τώρα. Ωραία. Έλα πάμε, γιατί ο κόσμος περιμένει και θέλει από εμάς. Μάικ Ντανλίβι Τζούνιο. Μακλίβι. Ο πρώην παίχτης. Μάικ Ντανλίβι, ναι. Παιδιά, σε ποια θέση πιστεύετε θα δερματίσουν οι Golden State Warriors στη Δύση. Και πού θα φτάσουν στα playoff. Όλα, πείτε μου τα όλα. Κοίταξε, με τις νίκες που τους δίνουν, πάνε για τρίτη-τέταρτη. Εγώ νομίζω ότι επειδή η Δύση είναι λίγο πιο δυνατή, θα πάει στις λιγότερες νίκες το αυτό, οπότε το βλέπω under αυτό που δίνουν και θα παλέψουν για το 4-5, έτσι πιστεύω. Και εγώ τους βλέπω τέταρτος. Εσύ τους βλέπεις όγδος. Ένα τους. Κάτσε λίγο, περίμενε να πιω καφέ. Ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι για τη μεγαλύτερη, για το hot take του αιώνα. Για τη μεγαλύτερη πτώση που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας, μεγαλύτερη και από αυτήν των Patriots, γιατί έκανε τρία χρόνια να πέσει. Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη πτώση από αυτή που έχετε δει στους Chicago Bulls, γιατί οι Chicago Bulls χάσαν τους παίχτες τους και πήγαν σε αυτό το ρεκόρ, ενώ αυτοί οι παίχτες θα είναι μέσα και θα είναι μέσα στα χαρτιά, διότι αυτό το πλοίο θα σαλπάρει πάρα πολύ νωρίς και θα ναυαγήσει.
και θα ναυαγήσει, θα μπάσει από όλες τις πλευρές. Καταρχήν θα μπάσει διότι δεν μπορείς να παίξεις τόσο small ball. Δηλαδή, ο Kevin Looney δεν είναι small, αλλά ο Draymond Green θα παίξει το small ball. Ο Draymond Green δεν είναι πεντάρι. Καλά, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πρώην παίκτης, αλλά αυτό μας έχει σταματήσει να τον βάζουμε μέσα για να πιστεύουμε ότι είναι και δεν είναι. Πήρε και hometown discount. Πάρα πολύ ωραίος κύριος. Δεύτερον, πήρε πολύ hometown discount γιατί είναι μια συμφωνία ότι θα φύγει αυτός, θα μείνω εγώ και θα πάρω λιγότερα λεφτά. Ήταν ξεκάθαρο ότι. Θα φύγει ο Πουλ. Α, ο Πουλ, ναι. Ο Πουλ. Okay. Ήταν ξεκάθαρο ότι δηλαδή ουσιαστικά τον Πουλ τον έφαγε, έγινε η γροθιά η περίφημη. Αυτό τον έφαγε, αυτό δεν τελείωσε. Καλά, και συμπεριφορά. Και όλοι οι όλοι αναλυτές αυτό λένε, ότι αυτός ο καυγάς κατέστησε τους Golden State Warriors του 2022-2023 και ουσιαστικά ήταν το τέλος του Jordan Poole σε αυτήν την ομάδα. Δεύτερον, η ομάδα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα. Τεράστιο πρόβλημα στην άμυνα. Ο Chris Paul δεν είναι ο παίκτης ο οποίος σου κάνει τρία κλεψίματα το παιχνίδι, ο οποίος μπορούσε να κλειδώσει ένα αμυντικό κτλ. Είναι πάρα πολύ κοντή η ομάδα στην άμυνα, είναι τεράστιο liability. Έχουμε τον Μπέιτον και έχουμε τον Κουμίνγκα να παίξουν άμυνα και τον Κεβον Λούνι και τον Γκρίνσι. Τα πέντε λεπτά που θα είναι μέσα. Υπάρχουν πέντε, δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Εγώ σου λέω για τους βασικούς. Τα παιχνίδια κρίνονται με το line-up των βασικών. Τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει τελείως ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας. Δεν μπορεί δηλαδή την μπάλα να μην έχει στα χέρια του Στεφκάρη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έχει στα χέρια του Στεφκάρη. Και δεν γίνεται ο Chris Paul να είναι ικανοποιημένο σε μια ομάδα χωρίς να έχει την μπάλα. Μα δεν είναι και effective αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ότι ο CP3, άμα κάθεται σε μια γωνία να σουτάρει, είναι liability. Θα έχει την μπάλα στα χέρια του. Το είδαμε πέρσι στους Suns. Όταν δεν είχε την μπάλα στα χέρια του και ήταν να σουτάρει, ήταν στη μέρα του κοπέδου, τα είχαν πάντα. Δεν το είχε αυτό. Τώρα να μου κάνει τρίπλες και να σου πει. Αρχίζουν οι γκρίνιες. Εδώ βλέπουμε ένα παίκτη, τον Κλέι Τόμψον, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του και την καρδιά του σε αυτήν την ομάδα. Έχει κάνει τεράστια υπομονή και ήταν πέρσι πέρα από αξιοπρεπή σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος. Να μην αναμείνεται με αυτό που θέλει. Δεν λέμε αν είναι φέρει ή όχι. Δεν αναμείνεται. Και εδώ αρχίζει και χαλάει όλο το κλίμα για μια ομάδα η οποία πήγαινε για το δικό της last dance, να το πούμε κάπως έτσι. Το οποίο το κλίμα είναι στραβό από την αρχή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Father Time, ο χρόνος, ο πατήρ όλων. Είναι αμήλικτος σε αυτούς όλους τους παίκτες εκτός από τον Στεφκάρη. Γιατί ο Στεφκάρη είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι η χλωρίνη κλινέξ, αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεται, έτσι έπαιζε, έτσι παίζει, δεν αλλάζει κάτι. Είναι σε πολύ καλή αλλάζει κατάσταση. Αλλάζει το σώμα του. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φουσκώσει το σώμα του. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει φουσκώσει για παχύνι, δεν έχει βάλει κιλά. Όχι. Έχει βάλει όγκο, έχει βάλει ναι. Έτσι, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι γρήγορος και συνεχίζει να είναι εύστοχος και δεν θα έχει μια δραματική πτώση στην πορεία του. Αλλά δεν θα έχει το usage το οποίο έχει άλλες χρονιές. Και αυτό όλο θα έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στην ομάδα. Και το σημαντικότερο όλων είναι το εξής. Ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, δεν θα πω τη λέξη παιχταράδες, ο Κουμίγκα, ο Γκάρι Πέιτον, ακόμα και ο Άντρου Βίγκινς, δεν θα τους φτάσει η μπάλα ποτέ. Δεν θα περάσουν από το rotation όσο φανταζόμαστε. Δεν θα είναι η ομάδα που όλοι περιμένετε να δείτε. Γιατί δύο λέξεις, δύο πρώτα ονόματα. Chris Paul. Καλή σας νύχτα.